Και γεια σου παιδιά, Μάριος εδώ και σήμερα αποφάσισα να ανοίξω ένα βίντεο. Ο άλλος τυπάς μου είπε fuck you. Παιδιά, ξέρω τι μουσική έχει βάλει. Κάθε πάει εγώ να κάνω quit από αυτό. Να το λάσω μισάδι που παίζω. Σε φάση, ρε φίλε, απλά άνοιξα το mic μου και μου είπε fuck you. Λοιπόν, για άνθρωποι στις μέρες μας, παιδιά. Και ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να ανοίξω βίντεο έτσι. Απλά μου θα ανοίξω ένα βίντεο, ρε παιδί μου. Ναι. Είδατε τη μουσική. Παιδιά, Πακιστάνος. Μου είπε σου καμπλιέτ. Δεν ξέρω. Παιδιά, τον ακούτε. Άσε με γάμο το. Γάμο άνθρωπε. Λοιπόν, Hello my friend, ναι. Αρχικά ποιος σου είπε ότι είμαστε φίλοι. Παιδιά, αυτός μου μιλάει τόση ώρα. Sorry αν βρίζω. Ρε φίλε, εντάξει. Τόση ώρα με έβριζε και τώρα μου λέει hello my friend. Τι είναι αυτό ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτό. Έχω βάλει passive mode. Έχω βάλει. Αυτή μηχανή κάνει καλό glider. Είναι. Δεν ξέρω τι βίντεο έχει βάλει τυπάς. Are you speaking Greece, bro? Okay. Αυτό εδώ. Συγγνώμη, αυτό εδώ δεν μου το εμφάνιζε τις άλλες φορές. Τι είναι? Α, για κάποιο λόγο μου εμφάνισε το Runners vs. Ταφίκωση. Σε αυτό το βίντεο θεωρώ ότι απλά θα κάνουμε βλακίες. Γενικά με ελικόπτερα, θα παίρνουμε ελικόπτερα, θα κάνουμε. Να σκοτώνουμε άλλους παίκτες, ξέρω εγώ. Αφού βγάλουμε το passive mode, ωραία. Πάμε να πάρουμε αυτό, το ελικόπτερο. Λοιπόν. By the way, για κάποιο λόγο μου τα δώσετε. Τέλος πάντων. Η μηχανή μου θα πέσει. Α, όχι. Γιατί μου λέει σου καμπλιέτ, ρε. Πριν λίγο, παιδιά, μου είπε hello my friend και τώρα μου λέει σου καμπλιέτ. Όσοι ξέρετε τι σημαίνει σου καμπλιέτ, καλύτερα να μην μάθετε. Επίσης, γιατί η κάμερα κάνει πράγματα. Γεια σας, φυλακές του Σαν Ανδρέας. Κάνα φυλακιζόμενο, έχει εδώ πέρα, είπα. Ρε, παιδιά. Ρε παιδιά, by the way, έχει ένα last standing εδώ έξω. Κανένα φυλακιζόμενο δεν έχετε από όσο βλέπω. Δεν πειράζει. Να πάμε area 51. Ή βασικά. Παιδιά, GTA γενικά είσαι καλά. Όχι, παιδιά δεν έστριβε. Έλεος. Τι είναι αυτό ρε. Τι είναι αυτό ρε. Συγγνώμη, πριν λίγο δεν μου έλεγε ότι. Πρέπει να προσγειωθώ πάνω στο δεινόσαυρο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλιστα. Από πότε εγώ έβαλα να έχω τέτοιο πάρισο, δεν ξέρω. Να προσγειωθούμε εδώ πάνω και σιγά μου προσγειωνόμουν εγώ τώρα, ο Μάριος. Τι φάση. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε και την. Τρέχα όμως. Παιδιά, τώρα και καλά η αστυνομία ξέρει ότι εγώ φάση το έριξα το ελικόπτερο. Ναι. Εδώ έχει ένα ATM από όσο θυμάμαι. Κάπου εδώ έχει ένα ATM. Ο άλλος φάση απλά με ακούει και σου λέει τι κάνει αυτός ο μαλάκ. Έτσι μου είπε πριν, απλά στα αγγλικά. Φίλε μου είσαι καλά γενικά. Κάτσε ρε παιδιά. Θέλω κάλυψη. Παιδιά πως. Ναι. Πριν που πέρασαν έτσι δεν με είδανε. Τώρα όμως με είδανε που δεν κοίταξαν καν πίσω. Λογική τώρα παιδιά αυτή. Λογική της αστυνομίας του GTA. Δεν είμαι εδώ ρε. Οπότε τώρα θα ψάξουν και από πίσω.
Δεν είμαι εδώ! Πώς να σας το πω αλλιώς. Damn it. Εντάξει μωρέ, δεν με βρίσκεται σίγα. Φαντάζομαι να ανέβουν στην όρφη. Ξεκόλα. Εντάξει. Ήθελα να πέσει με άλλο τρόπο. Όπου έχει ammunition, μωρέ. ATM. Πού είναι ένα ATM? Θα κλέψω τα μάξ σου, φίλε. Θα με κυνηγάει πια άλλη αστυνομία. Διότι είναι δίπλα μου. Διότι είναι δίπλα μου, τι σας έλεγα. ATM, μωρέ, ATM. Ναι, εδώ ήμουνα πριν. Το ATM, εδώ ήμουνα πριν. Το ATM δεν το βρήκα. Πώς γίνεται, Σάντσες. Εσύ εδώ, θέλω να μου φέρεις τις άντσες. Καλά, κατέβηκες μόνος σου, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εγώ σου έκλεψα τις άντσες και... Παίζει μια ευχάριστη μουσική, ξέρω εγώ. Φάση με ψάχνουνε. Σε σωράγες είμαι, ρε! Ναι, παιδιά, και καλά με είδε τώρα, και καλά, και καλά. Πώς με είδε, ρε φίλε? Τώρα ντέρ δεν έπεφτε καν πάνω μου. Τώρα απλά θα πατάω τρίγωνο επειδή δεν ξέρω που είναι. Ανάτι. Ναι, δεν ξέρω που είναι οι Σάντσες, πήγα να πω. Νάτι, παιδιά, οι Σάντσες εδώ, η μηχανή, ωραία. Εκεί μπροστά μου τι έχει, by the way. Πάω ανέβω το βουνό, παιδιά. Οι Σάντσες εξάλλου για τέτοιες περιπτώσεις είναι. Για να ανεβαίνεις βουνά. Ο άλλος ακόμα μιλάει, δεν ξέρω τι φάση. Έχει νεράκι εκεί κάτω, ωραίο νεράκι, πολύ ωραίο, δεν θέλω να μπλεχτώ εγώ όμως. Παιδιά μου, γίνεται να μην μπλεχτώ, η κάμερα λίγο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τη φάση τώρα, γιατί με κυνηγάνε ακόμα ρε φίλε. Σε κολλάτε, αφού δεν με βρίσκετε. Τόσο άχρηστοι είστε, ωραία. ATM, άντε γεια, ωραία. Πάμε στο ATM, παιδιά, δεν ξέρω ειλικρινά που ήταν το ATM. Αν το είδατε εσείς και δεν το είδα εγώ, εντάξει. Κολοτούμπα, κολοτούμπα. Μη... Οκ. Έτσι και ο στεκόταν κανονικά, μπρο. Έτσι και το γύριζα λίγο. Θα στεκότανε, ρε. Κάτι λέει ο άλλος, Καλά, πηγαίνω από την αντίθετη λωρίδα, είναι μπάτσος δίπλα μου και τίποτα, δεν ανταποκρίνεται. Συγγνώμη ρε παιδιά, το ATM εσείς που το βρήκατε. Μου λέει το waypoint είναι εδώ πέρα. Καλά, χάνω τζάμπα χρόνο τώρα, απλά πηγαίνω ATM, αλλά... Ρε φίλε, εδώ δεν μου δει. Να το. Ωραία. Λοιπόν, το κρυφό κωδικό, παιδιά, εγώ στην πραγματικότητα το βλέπω, απλά θα το κάνω edit έτσι για να μην φαίνεται. Δεν σίγουρα μάρει. Ωπα ρε. Τι κάνω! Ρε. Παιδιά, πάτησα το PS, το κουμπί, ξέρετε. Σε εσάς δεν το έδειξε, αλλά... Δεν ξέρω, προβλήματα του PlayStation. Αυτό γιατί κάποιος... Λοιπόν, πάμε πάρε εκεί. Να βρούμε ρε φίλε, να έχει σπονάρει κανένα καλό ελικόπτερο ή αεροπλάνο. Μπορεί να γίνει αυτό το GTA μου. Σπάνιες φορές σπονάρει το ελικόπτερο ή το αεροπλάνο που θέλω. Αλλά ναι. Πάμε. Ας περιμένετε λίγο. Οκ, παιδιά, εντάξει. Μια μικρή καθυστέρηση. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, ρε παιδιά. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε έτσι. Προχώρα. Μπράβο! Άντε, μωρή μηχάνη. Τα κάνεις όλα, αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ξέρω εγώ από αυτό έκανε λίγο glide, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Ο Άγγλος, παιδιά, μιλάει ακόμα, δεν...
My friend, do you listen me? Τα παιδιά πριν μου μίλαγε τώρα. Ooh yeah. Oh yeah. Παιδιά, ξέρετε τι θα κάνουμε με αυτό. Ξέρετε τι θα κάνουμε με αυτό. Αυτό. Με αυτό το μωράκι, το ελικοπτεράκι. Χω 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 χω. Βρε, μήπως μου ήρθαν εμένα ιδέες τώρα, έτσι ξαφνικά. Βρε, μήπως έτσι λίγο. Βρε, μήπως. Πού είστε αστυνομία? Πού είναι η αστυνομία? Ξέρω εγώ, φασί, όλοι με κυνηγάνε. Κανένας αστυνόμος? Ναι, εκεί μέσα. Έλα εσύ. Πάμε από τις φυλακές σήμερα. Λοκαρέτονα. Λοκαρέτονα μία έργα μου του. Φύγε κι εσύ. Θα καταστρέψουμε όλες τις φυλακές του Σαν Ανδρέας. Παιδιά. Όλα εκείνα τα κόκκινα είναι στρατιώτες ή φυλακιζόμενοι. Παιδιά, δεν θέλω να με χάσετε. Πόσο ηλίθιε ρε φίλε. Είμαι από πάνω σου. Α, εντάξει. Ξύπνησε. Ω! Oh. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό σπάνιες φορές γίνεται, επειδή σπάνιες φορές βρίσκω αυτό το ελικόπτερο. Άρε φίλε, όμως πόσο το ευχαριστιέμαι ρε εσείς όταν γίνεται αυτό. Ωχαχα. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το ευχαριστήσουμε τόσο. Κουκουά. Κουκουβάγες. Κουκουβάγες. Πόσο άχρηστοι είστε ρε φίλοι. Αυτός εκεί κάτω δεν είναι. Α. Σε φάση όλη τώρα η αστυνομία. Why are you bullying me? Την ακούσατε. Φύγε εσύ. Δεν σε θέλουν με Λορέν. Δεν σε θέλουν με Μπολμέν. Παιδιά, δείτε εκεί ολόκληρη στρατιά από περιπολικά, ρε φίλε. Εδώ δες. Εδώ δες τι κάνουμε. Bots. Δεν βγάζει καν καπνούς. Γιατί δεν έχω πέντε αστέρια. Πού άλλος εκεί πάει? Μόνος έτσι. Γιατί κάθεστε κοντά. Έχω homing. Αν κάθεστε κοντά θα ανατιναχτείτε. Τέλος πάντων, γι' αυτό η αστυνομία στο GTA είναι ηλίθεια. Κάποιοι καταλαβαίνετε. Ωε, δεν το πέτυχε λέει. Τα ελικόπτερα κάνουν τις πατάτες. Πρώτα ελικόπτερα είναι το θέμα μας, τα άλλα δεν κάνουν κάτι. Το θέμα μας είναι τα ελικόπτερα. Καλό θα έκανα να φύγω λίγο. Βέβαια τα ελικόπτερα είναι πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πως πάνε τόσο γρήγορα. Μη λοκάρεις. Λόκαρε τελικό. Δεν ήξερα ότι έπαιζαν τόσο βρώμικα. Γενικά τα ελικόπτερα της αστυνομίας.
Α, με κυνηγάνε από πίσω! Παιδιά! Εγώ, παιδιά, θέλω να γίνω αστυνόμος όταν μεγαλώσω. Ε, ναι! Πώς γίνεται να μην έχω ανατινάξει ούτε ένα ελικόπτερο? Ειλικρινά. Αυτό που έλεγα ότι μπάτσε είναι ηλίθιοι, δείτε τι κάνουν. Τώρα δεν πέτυχε αυτό. Λόκαρε. Άμα δεν το σκοτώσω. Ανατινάξου λίγο, καλό μου. Μπορείς να ανατινακτείς. Πριν πόσο ανατινάχτηκες? Τι έλεγε μου σκάνει ρε φίλε? Τι πιλότος είναι? Βάζει. Τι πιλότος οδηγεί το ελικόπτερο? Τώρα θυμήθηκαν τα αστεράκια και πήγαν πέντε. Τιν τιν τιρι τιν τιν τιρι τιν τιν. Δεν ξέρω ρε φίλε, το ευχαριστιέμαι. Ω, τι θα γίνει εκεί! Χαχα, πας κι εσύ, Yahoo! Ουχου! Από πίσω σας είμαι, ρε, ξυπνάτε! Όπου και να πας, έχει μπάτσους. Ψοφίστε όλοι! Έτσι ρε, χωρίς έλεος ρε φίλε, έτσι, άντε γεια! Σκάσε! Τόνι, νομίζω Τόνι ήταν. Πάμε να ξεφύγουμε, βασικά δεν θα ξεφύγω ρε, εδώ θα μείνω ρε. Θα υποτίθεται ότι, βασικά όχι άστε. Δεν τον λόκαρε καν, πως... Έτσι και δεν τον ανατινάξει, τι να πω ρε φίλε, τα homing είναι χαλασμένα ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα homing είναι χαλασμένα. Ή οι πιλότοι, τα μποτάκια, κάτι έχει γίνει ρε. Με τα μποτάκια τους πιλότους. Να πάρω Λέστερ, ξέρω εγώ παίρνω τώρα Λέστερ. Σε φάση. Ξέρω εγώ. Σκάσε agent 14. Πάνω στις ράγες ρε φίλε. Πού τι υπάρχει αυτό το κόλπο? Τα homing είναι χαλασμένα. Όλα δεν μπορώ. Φέρετε τον γιατρό. Τι λέω εγώ? Πάντως είναι πολύ ανθεκτικό ρε, δεν μπορώ να πω. Το ελικοπτεράκι αυτό το τσοπ Buzzard λέγεται βασικά, τι λέω? Το λέω τσοπ έτσι από το mission. Που είναι mission τσοπ τσοπ. Κάποιοι το ξέρουν. Τώρα το ανατείναξε, εντάξει. Έκανα τα ίδια πράγματα πριν δεν το ανατείναζε. Sky high. Τι αυτά ρε. Πήρα 800 RP. Είναι αυτά μωρέ που είναι κάτι σαν achievements. Τέλος πάντων. Τι βάσανα πρέπει να περνάνε. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα και πως να ονομάσω το βίντεο. Αλλά μπρο είναι πολύ λύθιο. Μπρο, με το που σκέφτηκα αυτή την ιδέα ξενέρωσα φουλ. Πόσο ανθεκτικό είναι το ελικόπτερό μου, ρε. Καταστρέφηκε το σύμπαν. Πόσο σας την άκουσα. Πήρα κι άλλο τέτοιο, σαν achievement, αυτό που είναι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω
πόση ώρα έχει βγει το βίντεο. Δεν ξέρω τι φάση περνάω. Δεν ξέρω τίποτα. Απλά εγώ ξέρω ότι κάνω αυτό που κάνω και το ευχαριστιέμαι. Ναι, μόνο αυτό ξέρω. Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ζόρια τραβάνε οι αστυνόμοι. Να μην τους πω και μπάτσο ρε παιδιά, κρίμα είναι. Γιατί τις άλλες φορές πως σας έλεγα. Λοιπόν, μπορείς να λοκάρεις. Μπορείς, ωραία, ευχαριστώ. Α, τώρα που λόκαρες, καλημέρα. Δεν ανταποκρίνεται, παιδιά. Περιμένετε λίγο. Μου μυρίζει τυρνίνι. Όλο δεν μπορώ. Φέρτε το γιατρό. Α, λίγο. Έτσι. Λες και κάνω πρόκληση, ρε φίλε. Σε φάση να ζήσεις με 5 αστεράκια σε πόσα λεπτά, ξέρω εγώ. Πώς με πετυχαίνει, ξέρω εγώ. Έχουν aimbot. Οι αστυνόμοι έχουν aimbot. Που ανατείναξε κάτι άκυρο. Με πυροβολάνε ρε φίλε. Από ντάμας μου έχουν κόψει τη ζωή ρε φίλε. Μπάζαρντ. Το καλύτερο ελικόπτερο ρε. Καλά όχι, εντάξει, δεν είναι το καλύτερο. Είναι από τα καλύτερα. Πως γλίτωσε όλες αυτές τις κολόνες δεν ξέρω. Μπρο, θέλω κι άλλο. Πάνω που κάνε λοκ. Καλά, δεν πειράζει. Όλα. Έτσι. Τι βάρεσα, δεν ξέρω κάτι. Παιδιά, αν πάμε 30 subs, το ξέρω είναι νωρίς, για να το πω αυτό, μπορεί να κάνω live stream. Ξέρω εγώ, απλά ξεκίνησα από την φυλακή έτσι τυχαία. Δεν ξέρω καν τι βάρεσα, δεν ξέρω καν τι λοκάρω, τώρα ξέρω. Εσύ εκεί. Παιδιά, τα χόμικ πάνω όπου να είναι. Κάτω μου πεις τόσα χόμικ που ρίχνεις, Μάρια, ναι, όπου να είναι θα πάνε. Έχουνε τρελαθεί και τα χόμικ. Λοιπόν, θα δοκιμάσω λίγο με μασίγκαν. Δοκιμάσω. Δεν ξέρω, δεν θα πετύχω τίποτα. Ή και όχι, θα δοκιμάσω με μίσελς. Άμα δεν το πετύχει τώρα. Α, εντάξει, ρε. Έτσι και εδώ το πετύχαινε. Δεν θέλεις να έχουμε προβλήματα. Και δύο με τους κινητήρες μας. Οπα ρε. Μια βαρκούλα. Νομίζω έχει μια βαρκούλα εκεί πέρα. Κάπου. Όχι περιπολικά, σε θάλασσες και ακτές. Καινούργια διαφήμιση, παιδιά, δική μου αυτή. Διαφήμιση στο GTA. Τώρα δεν παίζει να με χάσουν ποτέ. Είναι υπερβολικά πολύ ρε. Είναι άσχημα πολύ. Παιδιά, πώς είδατε σε κάποια φάση που με έχασαν. Α, όχι, λοιπόν, δουλειά. Λοιπόν, πήραμε τον μπάζαρντ μας. Κάναμε πάρα πολλές βλακίες. Από εδώ. Δεν ξέρω. Από εδώ που είναι η μηχανή μου. Πήγαμε στις φυλακές.
Και μετά από τις φυλακές πήγαμε εδώ και μετά καταλήξαμε λίγο εδώ, κάναμε όλη ευθεία, πήγαμε λίγο πίσω, πήγαμε εδώ έτσι από αυτή τη μεριά, προχωρήσαμε μετά πάλι όλη ευθεία, συνεχίσαμε να σκοτώνουμε, νομίζω γυρίσαμε λίγο προς το Τσίλιαν, σκοτώναμε πάλι και μετά απλά συνεχίσαμε όλη ευθεία Γιούρια και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν ξέρω πόσο βγήκε και ούτε με νοιάζει κιόλα. Γενικά αυτό που σας είπα στην αρχή δεν ήξερα καν τι έκανα. Απλά μου ήρθα να ανοίξω βίντεο και λέω, ό,τι μου ήρθα να κάνω ρε παιδί μου τώρα. Ντεγιά. Τι κάνετε ρε, πυροσβέστες. Πολύ αργά ήρθατε ρε. Άντε γεια τώρα. Τώρα άντε γεια, παιδιά, αυτό δεν ξέρω γενικά γιατί το πήρε. Τι θες ρε, τι θες ρε, τι θες ρε. Λοιπόν, πάμε να γίνουμε busted. Ή όχι. Είχε λεφτά. Είχε 23 ευρώ, με αυτά τα λεφτά μπορώ να αγοράσω ό,τι θες ρε φίλε. Έτσι και με χάσουνε, πόσο cringe θα είναι. Όχι, εντάξει. Δε, όλε δεν μπορώ. Φέρτε μου το γιατρό. Βγήκα κάπως περίεργα, δεν πειράζει. Και λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μωρέ παιδί μου. Γιατί βοηθάει, όχι, εντάξει, γι' αυτό το σημείο. Παιδιά, δείτε τα μπουτάκια τι κάνουν. Όχι, εντάξει, γι' αυτό το σημείο με 16 subs, εντάξει, δεν βοηθάνε τα likes, αλλά ναι. Για κάτι μου, αλλά like, ρε παιδί μου, εντάξει, δωρεάν είναι, δε... Λοιπόν, και αυτά, ναι, και εμείς θα τα πούμε... Γενικά η κάμερα, λέει, ωραία. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Αντίο.